Στο Κεντρικό Συμβούλιο των Ιατρών ΕΣΥ και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας παραπέμπονται ένας γιατρός και μία νοσηλεύτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με το ερώτημα της οριστικής πάψης για παράβαση καθήκοντος. Τόσο ο γιατρός όσο και η νοσηλεύτρια κατηγορούνται για διακίνηση χαλασμένων ασκών αίματος. Πρόκειται για μία υπόθεση που το καλοκαίρι είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, αφού οι εν λόγω φιάλες με αίμα είχαν ξεχαστεί στον υπεραστικό σταθμό του ΚΤΕΛ Καρδίτσας για 10 ημέρες χωρίς να τις αναζητήσει κανείς και σαν να μην έφτανε αυτό, όταν το Γενικό Νοσοκομείο ειδοποιήθηκε από τους ανθρώπους του ΚΤΕΛ, τότε παρέλαβαν το αίμα και το μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου εκεί κρίθηκε ακατάλληλο και ευτυχώς δεν κατέληξε σε κανέναν ασθενή. Σήμερα, μάλιστα, στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, στη Λάρισα, συνεδρίασε το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Γιατρών και αποφάσισε να θέσει σε αργία ενός έτους από τα καθήκοντά τους τον γιατρό και την νοσηλεύτρια του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας.